βρίσκομαι στην Κρήτη, αύριο φεύγω για Α. Επειδή το σπίτι μου είναι πάνω κάτω, έχει τελειώσει πάνω κάτω, μένει η διακόσμηση. Έψαχνα να βρω πίνακες, να βρω fan art τα οποία έχουν να κάνουν με τη φάση μου, high-beast fan art, δεν ξέρω, οτιδήποτε το οποίο αξίζει να μπει σπίτι μου και να είναι σε ένα background ή οτιδήποτε. Και τι έγινε, ένα φιλαράκι μου μου σύστησε ένα παιδί το οποίο είναι καλλιτέχνης, κάνει πίνακες, κάνει custom πράγματα γενικά και μου λέει, ρε bro, στείλ το ένα DM, κάτι μπορεί να γίνει. Οπότε εγώ, επειδή γενικά γουστάρω να δίνω και δουλειές σε νέα παιδιά, γουστάρω και να συνεργάζομαι με ανθρώπους που έχουν όρεξη, του είπα ένα concept για ένα πίνακα που θέλω να κάνω. Περιμένω να τον δω, να πάρουμε και την αντίδρασή μου. Αυτά. Μόλις ήρθε το παιδί που σας έλεγα, πες το όνομά σου. Κώστας. Στο Instagram να σε βρούμε. Κάρτε, custom. Και τι μου έχεις τώρα εδώ. Έχουμε το πρώτο μου custom artwork. Λοιπόν, θα δείτε πρώτα εσείς, εντάξει. Είναι καλό. Ου, οκ. Ω, damn. Okay. Τι λέτε. Ωραίος, bro. Έχουμε το Cloud Lug, έχουμε το Trusno Hybrid logo, έχουμε αυτό εδώ, το πίσω στο συστήνω για όλους τους πληγωμένους. Louis Vuitton εδώ, Dior, Fendi, Gucci. Καλώς ήρθατε στο τελευταίο επεισόδιο του Soldi Dinero. Έχουμε 17 Μαΐου. Αύριο κανονικά 18, λήγουν οριστικά τα μέτρα μετακίνησης. Πάμε στην Αθήνα για να μείνω εκεί, για να τελειώσω το σπίτι μου, να τελειώσουμε τις αγορές επίπλων. Έχουμε καναπέ, έχω να βάλω ίντερνετ, έχουμε να πάρουμε διακοσμητικά, έχουμε πάρα πολλά. Ακολουθεί ένα ψιλοβασανιστικό βράδυ στο καράβι. It is what it is, από το να περίμενα 2-3 μέρες να μου φέρει ταχυδρομική τα πράγματά μου. Δόξα τω Θεώ, έχω καλούς φίλους και αύριο θα έρθει το πρωί να με πάρει ένα φιλαράκι μου από τον Πειραιά. Πάμε να συνεχίσουμε την πίσνα μας. Να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε αυτό το σημείο για όλη την απήχηση που έχετε δώσει στα προηγούμενα Soldi Dinero. Τα μηνύματά σας πραγματικά μου δίνουν δύναμη. Τα διαβάζω, απαντάω στους περισσότερους, διαβάζω όλα τα σχόλια. Χαίρομαι πάρα πολύ που αγαπήσατε αυτή τη σειρά και μάθατε ένα ακόμα μέρος του εαυτού μου. Σε αυτό το σημείο κάντε ένα subscribe στο κανάλι μου και περιμένετε το apartment tour και ένα like στο βίντεο για να μου δείξετε ότι σας άρεσε. Πάμε να συνεχίσουμε. Τι σας θυμίζει αυτό εδώ το background? I'm back! Ευτυχώς όλα πήγαν πολύ καλά. Γύρισα Αθήνα, τα ρούχα μου που είχα αφήσει είναι στη θέση τους. Έχω ραντεβού να μου βάλουν το ίντερνετ. Έπρεπε να συμβεί μια κακουχία με το που έρθω Αθήνα. Λογικό να μου πείτε. Κάνω το αμάξι, δεν μπαίνει μπροστά. Του Γιώργου. Το είχα αφήσει σε κινησία 2 μήνες περίπου. Γενικά δεν έχω καλό αμάξι. Πω στο μηχανικό να του αλλάξω μπαταρία. 1,70 έτσι με το καλημέρα. Πω να του βάλω μπαταρία και φύγαμε να πάμε σπίτι μου. Μόλις ήρθα πίσω στο σπίτι μου, μου έλειψε. Η αλήθεια είναι, μου έλειψε. Το καλό είναι ότι είναι πάρα πολύ δροσερό. Μου έχουν έρθει και κάποια πράγματα από τα IKEA, τα οποία θα τα φτιάξουμε και θα τα κάνουμε unboxing σε λίγο. Ναι, μου έχουν έρθει 30 ευρώ κοινόχρηστα. Έτσι είναι εδώ! Πάω να ξεφορτώσω και τα άλλα πράγματα από το αμάξι σιγά. Να μπαίνουμε σε μία σειρά. Κακά νέα για αρχή. Έχουμε ένα θέμα με το ίντερνετ. Προσπαθεί να το λύσει ο τεχνικός που ήρθε. Παρ' όλα αυτά, μεταξύ μας, χάκαρα ένα διπλάνο ίντερνετ. Και προς το παρόν είμαι κομπλέ. Αλλά πολύ μεταξύ μας. Πάει και η μετακόμιση από την Κρήτη. Πώς να σας κάνω ένα μποξάκι που έχουμε μέσα αυτά. Είχα ξεχάσει μέσα στο αμάξι μου το αγαπημένο μου μαύρο puffer jacket τύπου Alix με τη λαιμόκοψη. Θα μπει ντουλάπα και θα ξαναβγεί του χρόνου. Αυτά εδώ τα Yeezys 350 είναι όλο reflective. Τώρα δεν φαίνεται εννοείται. Και λογικά θα σας το κάνω giveaway. Πάνε κάντε με follow στο Instagram γιατί όλα αυτά τα ανακοινώνω εκεί πέρα. Έχω ένα merch. Σας ευχαριστώ για το sold out. Πιθανόν να γίνει ένα online drop για το μαύρο. Fear of Gods, Nike, τα οποία και αυτά giveaway θα τα κάνω. Έχω και αυτή εδώ την Supreme μάσκα. Μήπως να την κάνω και αυτή giveaway. Έχουμε το τέρας. Όχι. Όχι.
είχαμε. Εντάξει, Klein, αγόρασα καινούριο υπολογιστή. Θα τα πούμε αναλυτικά. Αυτά μάγκες από τα unboxing σήμερα. Πάω λίγο να τα τακτοποιήσω και έχω και πολλά άλλα πράγματα να κάνω στη μέρα. Σιγά σιγά. Την κάνω, πάω στο σούπερ μάρκετ να πάρω κάποια πράγματα για το σπίτι, καθαριστικά, αρωματικά χώρου. Μωρέ, λέτε να κάνουμε κάνα έτσι σούπερ μάρκετ haul. Λοιπόν, μάγκες, να ξέρετε ότι όταν έρθει μια κοπέλα στο σπίτι σας, το πρώτο πράγμα που κοιτάει είναι να είναι καθαρό. Δηλαδή, μπορεί να μην έχετε το wow σπίτι, ρε φίλε, αλλά αν έχετε ένα καθαρό σπίτι, θα το εκτιμήσει. Λοιπόν, έχουμε double cups, χλωρίνη, σουγκαρίστρα, αποσμητικά, sit-sit χώρου, καινούρια οδοντόβουρτσα. Κάθε φορά που πάω σε ένα άλλο σπίτι παίρνω καινούρια οδοντόβουρτσα, οδοντόκρεμα και σακούλες σκουπιδιών. Αν και έχω και κάτι Louis bags για σακούλες σκουπιδιών, αλλά πήρα και από αυτές. Μετά από πάρα πολύ κόπο, κατάφερα με κάποιο τρόπο να φτιάξω το στρώμα. Ελπίζω να χωράει στο αμάξι μου. Πάω στα IKEA, ελπίζω να μου γυρίσουν το στρώμα και επιτέλους να μπορώ να μείνω στο apartment. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Τζέμι. Τζέμι Φραπ. Πώς στο καλό πήρες μόνο στρώμα? Ρε φίλε, έπαιζα με τα καροτσάκια του IKEA και έκανα ότι ξέρεις on my way to fuck your bitch και πήρα λάθος στρώμα. Ρε μαλάκα, έρχεσαι στο IKEA και μαλάκα απλά τα βλέπεις όλα και τα θες όλα, ρε μαλάκα. Κάνεις το διπλάσιο λογαριασμό. Τσέκαρε. Όχι λος, αλλά δείτε, είμαι ανάμεσα στα ροζ και στα μαύρα πιάτα. Θα πάρω τα μαύρα. We classy. 30 ευρώ όλο αυτό. Ain't that bad. Ο δολοφόνος επιστρέφει πάντα στον τόπο του εγκλήματος. Επιτέλους θα έχω διπλό στρώμα. Είναι διπλό αυτό το πράγμα. Πόσο λέει οι διαστάσεις, ρε? Είναι διπλό αυτό το πράγμα. Μαλάκα, δεν μπορώ άλλο, ρε μαλάκα. Το στρώμα που ήθελα είναι sold out, οπότε ήρθαμε να δούμε ένα άλλο. Μαλάκα, αυτό το στρώμα με έχει ταλαιπωρήσει τόσο πολύ, ρε. Παιδιά, δεν σας είπα. Ο κάβαλος σήμερα θα κοιμηθεί στο τραπέζι. Τι είναι το στρώμα στην τελική, άμα σ' αρέσει πιο πολύ ένα τραπεζάκι? Κοιμάσαι στο τραπεζάκι το γυάλι. Ήρθα να αλλάξω το στρώμα μου, δεν είχε στρώμα και καταλήξαμε στο να πάρουμε κρεμάστρα, τραπεζάρα, κρεμάστρες, πιάτα και κάποια είδη μπάνιου. We finish for today. Ο αγαπημένος σας YouTuber πήρε νέο γκαρσονιέρα drip. Τώρα πάμε σε more αποστάσεις μάγκες. Λοιπόν, αγνοήστε την κατάσταση από πίσω, μετακομίζω. Ποιο είναι το νούμερο ένα essential που θα πρέπει να έχει ένας hypebeast στο σπίτι του? Το νούμερο ένα πράγμα που πρέπει να έχω στο σπίτι μου είναι off-white χαλί. Δεν μου νοιάζει να μην έχω πάπλωμα, που δεν έχω τώρα, αλλά πρέπει να έχω ένα off-white χαλί. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Θα αγοράσουμε off-white χαλί. Μπαίνω cloud, cloud plug, you know, legit resellers, και γράφω: όποιος έχει wet grass αφή DM now, cash ready. We budget ready. Θα προσπαθήσω να πάω. Το retail ήταν νομίζω 200 ευρώ. Θα προσπαθήσω να πάω max 270. Το ποστάρω, το πόσταρα και περιμένω offers. Εν τω μεταξύ, κάτι πρέπει να πουλήσω τώρα, γιατί για να δώσω τόσα λεφτά για χαλί, ή θα πουλήσω τα Yeezys μου ή θα πουλήσω τα off-whites. Αυτά είναι τα off-whites που πιστεύω ότι, εντάξει, ένα 230 το πιάνουν easy. Φουλ ωραίο καλοκαιρινό sneaker. Και έχω και εδώ τα 700, τα οποία τα φόρεσα σήμερα. Κάτι από αυτά πρέπει να πουλήσουν. Περιμένουμε deals. Ελπίζω να μην μας γιώ κούκοσα ειδώνει σήμερα. Λοιπόν, μάγκες, μετά από κάνα τέταρτο έχουμε response από ένα μάγκα εδώ πέρα. Έχουμε εδώ full fix. Είναι από το IKEA Drop στην Αθήνα και το καλό είναι ότι του έκανα offer για 2 εκατοστάρικα retail, δηλαδή, το οποίο εντάξει είναι λίγο global. Μου είπε 2.30, οπότε τα βρήκαμε κάπου στη μέση, είναι ένα πολύ καλό price. Και θα κάνουμε meetup, σαν delivery στο σπίτι του θα πάω, θα του δώσω το κασέρ, θα μου δώσει το χαλί και ανυπομονώ να το βάλω στο apartment και να ξαπλώσω πάνω. Επειδή στα meetup μου είμαι κύριος, έσκασα πρώτος και περιμένω το μάγκα με το wet grass να έρθει και να κάνουμε το deal. I'm hyped, επιτέλους, wet grass. What's good? Είσαι κουκλέ. Είσαι λίγο περίεργος με ένα χαλί στο χέρι. Με κοιτάγαν όλοι, δε. Για πες τι μου πούλησες. Χαλάκι. 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 Βράδυ λοιπόν, μόλις τελείωσα το deal και τι σας έχω. Looks good! IKEA Virgil Abloh. Δείτε, μάγκες, αυτό αλλάζει τελείως. Δηλαδή είναι πιο σκούρο.
Λοιπόν, σας αφήνω διότι είμαι λιώμα. Πάω να ξεκουραστώ και θα έρθω αύριο λογικά να τελειώσω εδώ τις δουλειές και να συναρμολογήσω τα τελευταία πράγματα. Καλημέρες, έχω σκάσει με χυμό, ορεξάτος, να κάτσω να κάνω, να φτιάξω τα έπιπλα. Έχουμε να φτιάξουμε τραπεζάκι σαλονιού, κρεμάστρα όρθια για τα ρούχα μας, τραπεζάκι για ποτά και κάτι άλλα μπεχλιμπίδια. Άντε σιγά σιγά λίγο να φεύγουν από τη μέση, να μπορούμε να το κάνουμε στούντιο. Θα ξεκινήσουμε με τον καλό γερό. Από ό,τι μας λένε εδώ οι φίλοι μας από το IKEA, είναι πάρα πολύ εύκολο και θέλει μόνο ένα βήμα για να φτιάξεις τον καλόγερο. Ελπίζω να ισχύει. Για να δούμε. Ωραία. Ήταν όντως πολύ εύκολο. Μου πήρε να το φτιάξω 2 λεπτά. Μπράβο στα IKEA. Οπότε αυτός θα είναι ο καλόγερός μας. Θα του βάλουμε τώρα και τις κρεμάστρες. Και αφού μάγες φτιάξαμε την κρεμάστρα, ώρα να φτιάξουμε το τραπεζάκι για τα ποτά. Γιατί τώρα να κάνω σπίτι και να μην έχω ένα ντισαρόνο, ένα χένεση, ένα λευκό κρασί. Έτσι να κάνουμε ωραίες καταστάσεις. Δεν λέει. Το καλό είναι ότι είναι κόκκινο. Οπότε θα είναι έτσι σεξι τραπεζάκι. Μικρό φαίνεται. Παραδόξως και αυτό εύκολο φαίνεται. Τώρα πρέπει να το γυρίσω. Ρε φίλε, κάτι γίνεται, αλλά δεν είναι πολύ σταθερό. Και τελευταίο part. Ready. Ρε μαλακά, ξέρεις τι, μήπως να βγάλω το από κάτω αυτό, να φαίνεται το wet grass. Μαλακά γαμάει πολύ πιο ωραία. Δες, εδώ, έτσι, και αυτό εδώ, και σκάει το wet grass. Ναι, αυτό περνάει από κάτω, ρε. Ωραία. Άντε, γεια, μαλακά, πολύ πιο ωραίο. Fuck this shit, bro. Όχι, ρε. Ωραία, τέλειο, είμαι πολύ ευχαριστημένος από το τραπέζι. Ωραία, και τώρα μένει να πάρουμε ένα στρώμα να μπορούμε να κοιμόμαστε και ένα καναπέ. Φτιάχνουμε το νέο μου PC. Έκανα ένα update στο PC μου γιατί τσερνόταν. Για να μπορώ να κάνω και εγώ κάποια edits, να μπορούμε να παίζουμε κάνα παιχνιδάκι. Μπορεί να ανοίγουμε και ένα live stream, ξέρω εγώ, στο YouTube. Οπότε, new PC, να φύγει και αυτό από τη μέση. Για πες λίγο τα specs, επειδή με ρωτάνε τι βάζω. Ένα 7, 16 RAM. Τι άλλο έχει? Μια παλιά κάρτα. Ποια κάρτα έχει? 60. Ένα δίσκο δεν μπορείς να βάλεις όμως. Δεν μπορείς να βάλεις την τρύπα, ε. Καλημέρα, μάγκες. Είμαι εδώ την επόμενη μέρα στο σπίτι μου. Όπως μπορείτε να δείτε, χτες το βράδυ έκατσα και έφτιαξα λίγο τα ρούχα μου. Τα είχα σε βαλίτσες μου, είχαν λείψει να σας πω την αλήθεια. Για να σας κάνω έτσι ένα μικρό wardrobe tour. Puffer jacket, το κλασικό, New Balance, Arouse New Balance. Έχουμε Nike, Ralph Note, Stussy, Burberry, άλλα Burberry. Εδώ έχουμε Trust No Hypebeast, Humble, Karl Kahn. Εδώ έχουμε κάποια παντελόνια, εδώ έχω κάποια πράγματα τα οποία θέλω να πουλήσω. Μετέφερα τον καθρέφτη εδώ, δίπλα στο κρεβάτι. Έγινε και μια κακουχία με το στρώμα, ελπίζω σε λίγες μέρες να έχω. Και εδώ έχω μια πολύ μεγάλη ντουλάπα, στην οποία έχω κάποια sneakers. Έχει και εδώ το γαλό το πράγμα, οπότε θα κρεμάσω και κάποια ρούχα τώρα. Πάω να πουλήσω κάποια Nike Off-Whites. Εν τω μεταξύ έχω κάνει Team Viewer εδώ με τον editor μου και μου κατεβάζει το Photoshop και όλα αυτά, για να μπορούμε να δουλέψουμε. Επίσης μου ήρθανε δύο μεγάλα δέματα, τα οποία είναι πράγματα για το σπίτι και μια gaming καρέκλα, θα σας τα πω πιο μετά. Σας αφήνω να οργανωθώ λίγο, έχω παραγγείλει κιόλας να φάμε γιατί νηστικό αρκούδι δεν χορεύει. Και έτσι όπως έφτιαχνα την καρνταρόμπα μου, βρήκα το πρώτο sample που έχει βγει ever από το Trust No Hypebeast. Αν παρατηρήσετε είναι λίγο πιο μεγάλο. Αυτό ήταν η πρώτη ποιότητα προφανώς και τώρα χρησιμοποιούμε πολύ καλύτερη ποιότητα από την BC. Και μέσα έχω γράψει Γιώργος Κάβαλος sample not for sale. Γενικά τα περισσότερα merch που βλέπω είναι με τη χειρότερη ποιότητα που θα μπορούσα να είχαν, να υπάρχει μεγαλύτερο κέρδος, αλλά εγώ γενικά κοιτάω full στην ποιότητα. Από τη στιγμή που είμαι ένας YouTuber που ασχολείται με ρούχα, δεν θα ήθελα να σας δίνω ένα προϊόν το οποίο ναι μεν θα έχει hype αλλά δεν θα ήταν τόσο ποιοτικό, οπότε ποντάρω και στα δύο. Επειδή με ρωτάτε για το μαύρο, πιθανόν να γίνει ένα online drop μέσα στο καλοκαίρι αν δεν καταφέρουμε να κάνουμε meetup λόγω του ιού. Μόλις έκανα trade ένα chain που είχα, ώρα να σας δείξω τι πήρα. Τα καινούρια t-shirts της Uniqlo σε συνεργασία με την Pokemon. Έχουμε αυτό εδώ το tan χρώμα.
ακόμα, νούμερο medium. Λέει Pokemon, gotta catch 'em all. Και από πίσω έχει αυτό. Γενικά ήμουν τύπος που είχα Nintendo DS και είχα όλες τις κασέτες. Diamond, Emerald, Fire Red. Οπότε πρώτο κόπο αυτό. Έχουμε την μαύρη, η οποία είναι με τον Pikachu. Είναι έτσι απλά graphic t-shirts, μωρέ. Έτσι ένα 20-30, τα πήρα για resell. Αυτά τα δύο. Σας κλείνω να πω να γυρίσω το βίντεο πόσο κοστίζουν τα outfit το rapper μέρος 3. Να τελειώσω εδώ έτσι κάποια πραγματάκια. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε άλλα δύο μεγάλα δέματα, τα οποία μόλις μου έσκασαν από Θεσσαλονίκη. Είναι περιφερειακά gadgets, κάποια gaming gadgets, διάφορα πράγματα για το σπίτι από τον γιο της Digital Media World. Έχουμε items από την εταιρεία Platinet, η οποία είναι μια εταιρεία που γενικά ασχολείται με gadgets, αξεσουάρ, ας πούμε bluetooth ηχεία. Έχει διάφορες hype σκούπες, θα δείτε στη συνέχεια τι εννοώ. Όλα αυτά τα gadget το πραγματάκια. Συγκεκριμένη εταιρεία Platinet έχει ένα παράρτημα για gaming, το οποίο ονομάζεται VAR, και έχει από gaming headsets, ακουστικά, καρέκλες. Πάμε να τα κάνουμε unboxing, να δούμε τι είναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με αυτό. Ωπα ρε, I feel full gaming YouTuber. Λοιπόν, είμαι τόσο κάγκουρας που η σκούπα μου θα έχει φωτάκια. Το πρώτο item που βλέπω εδώ είναι μία ηλεκτρική σκούπα, πολύ αναγκαίο για ένα φοιτητή και ειδικά για το σπίτι μου. Και από ό,τι έχω δει, γίνεται και σκουπάκι. Έχω ένα κολλητό που έχει το μαγαζί, κάναμε βιντεοκλήση και μου λέει μια μέρα, δες τη σκούπα μου. Βλέπω τα φωτάκια στη σκούπα του, μου αρέσουν αυτά, μου αρέσουν τα φωτάκια. Οπότε του λέω, bro, I want one. Και έχουμε και full πράγμα εδώ. Μαλάκα, νιώθω αλήθεια, νιώθω full gamer. Έχουμε από την VAR ένα gaming headset. Ωραία, good. Και γενικά, επειδή μόλις έκανα αναβάθμιση, πήρα καινούριο PC. Πολύ πιθανόν, αν θέλετε, έτσι να ανοίγουμε και ένα χαλαρό streamάκι στο YouTube. Έχουμε αυτό εδώ, Pro Gaming Keyboard, το οποίο από ό,τι μου είπαν είναι το πιο απλό της συλλογής και είναι και πολύ οικονομικό. Δηλαδή, φάση κάνει κάπου στα 10 με 15 ευρώ. Θα το δοκιμάσω και αν μου αρέσει, μπορεί να κάνω update στο καλύτερο, το οποίο πάει κάπου στο 70. Έχουμε και το ποντίκι της VAR. Ποτέ μου δεν είχα ένα καλό mouse, πάντα. Φίλε. Okay, και τώρα θα γουστάρω, έτσι θα το στρώσω πάνω. Αλλά τώρα με αυτά θα είμαι πολύ πιο φρεσίλας. Εξηγήθηκε καλά εδώ το φλαράκι μου, έτσι. Με έφτιαξε. Αυτή είναι νομίζω η πιο ακριβή καρέκλα της VAR. Κάνει από 150 μέχρι 220, κάπου εκεί. Νομίζω μου αξίζει μια τέτοια καρέκλα. Και εφόσον κάθομαι και κάνω edit και κάθομαι και πολύ ώρα στο PC. Πάμε να τη συναρμολογήσουμε. Καλημέρα, εδώ στο νέο μου setup, στη νέα μου καρέκλα. Ώρα να κάνουμε unboxing τη σκούπα, για να ρίξουμε και κάνα σκούπισμα, έτσι. Νούμερο 1 πράγμα, μπρίζα. Νούμερο 2 έχουμε αυτό εδώ. Και τελευταίο έχουμε την σκούπα μας. Πολλές φορές με λέτε κάγκουρα. Σήμερα νομίζω έφτασα στο ανώτατο επίπεδο καγκουρίλας. Η ηλεκτρική μου σκούπα έχει LED φωτάκια. Δείτε εδώ. Ακραίο. Μου έσκασε ένα πακέτο από Capital Music, το οποίο ξέρω τι είναι, βασικά μου σας λέω μαλακίες. Μου ήρθε το Capital Clico T-shirt. Ωραία μάνα μου, έχουμε Capital Sticker Pack Light FY Mad Clip Capital Music Logo. Άλλα stickers. Εδώ, Capital Music. Και έχουμε αυτά εδώ, τα οποία πρέπει να είναι tags για t-shirts. Βασικά το καλύτερο accessory που βλέπω είναι αυτά εδώ τα μπρελόκς με το σήμα της Capital, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο, να το. Και έχουμε το Capital Clico T-shirt, αυτό εδώ πέρα μάγκες, με τον Tony Montana, Scarface, Capital Clico. Το πήρα νούμερο XL και μου είναι καλή φασούλα αυτό το t-shirt. Θα παίξω και ένα IG post με το t-shirt. Οπότε shout out στην Capital Music για το t-shirt. Λείπουν από το σπίτι μου αυτή τη στιγμή 3 πράγματα. Το ένα είναι το στρώμα που το περιμένω από το IKEA. Μετά θέλω καναπέ και θέλω και τηλεόραση. Οπότε σήμερα λέω να πάω να πάρω τον καναπέ. Σας ρώτησα και στο IG να μου πείτε έτσι καμιά γνώμη. Με βοηθήσατε αρκετά. Έχω βρει αυτό εδώ τον πολύ ωραίο καναπέ και θα πάω να πάρω αυτόν. Το σπίτι έχω βάλει τόσα πράγματα που έχουν λίγο στενέψει τα περιθώρια. Ήθελα ένα μικρό διθέσιο να μπει εδώ. Ώρα να μετρήσουμε τους χώρους. Λέει ότι είναι 1,5 μέτρο. Θα έχουμε ένα μικρό θέμα. Θα το φτιάξουμε, μωρέ, τώρα. Θα το φτιάξουμε. Πάμε να πάρουμε τον καναπέ.
Μόλις πήρα τον καναπέ, δυστυχώς δεν χώρισε στο αμάξι μου, οπότε τον πλήρωσα. Είπαν ότι θα μου το φέρουν σε 2 μέρες. Αν δεν μου το φέρουν όμως σε 2 μέρες, θα νευριάσω. Θα κάνω και μια υπόλοιπη βόλτα να δω αν βρω τίποτα άλλο να μου αρέσει, έτσι συμπληρωματικό. Περιμένω σιγά σιγά να ολοκληρωθεί όλο αυτό. Θα έπαιρνα ξυπνητήρι, αλλά με τη δουλειά που κάνω δεν χρειάζεται να ξυπνάω πρωί. Εν τω μεταξύ έχει πλάκα, γιατί τώρα που γυρνάω τόσο όλη την αίρο, πολλοί κόσμος μέσα στα μαγαζιά, μέσα στο IKEA, στο Just και σε όλα αυτά, με βλέπει να βλογκάρω και νομίζει ότι θα τον σκοτώσω. Αυτό εδώ είναι μικρόφωνο, ωραία. Είναι λίγο γούνινο για να με ακούτε καθαρά, κρυστάλλινα, ωραία. Όλοι εμείς, ας πούμε εμείς στους γονείς μας, στις γιαγιάδες, ότι υπάρχει το vlogging, για να αρχίσει σιγά σιγά ο Έλληνας να δέχεται ότι αυτό είναι επάγγελμα, ωραία. Ήθελα να το πω λίγο, να βγει από μέσα μου. Βρέχει καρεκλοπόδαρα έξω και μόλις έφτασε ο καναπές.